Αν προσπαθείς να χάσεις βάρος και να βρεις έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ξέρεις πλέον ότι οι γρήγορες λύσεις, οι στερητικές λύσεις, οι δίαιτες αποτοξίνωσης και οι δίαιτες της μιας εβδομάδας που βρεις από το ίντερνετ δεν είναι μια εφικτή και διατηρήσιμη λύση. Ωστόσο, η σωματική αλλαγή δεν πρέπει να είναι μια μακροχρόνια διαδικασία ή μια κουραστική διαδικασία. Γι' αυτό, στο σημερινό βίντεο, θέλω να δούμε μαζί ένα πραγματικό εργαλείο και ένα τρίκ που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε κάθε προσπάθεια απώλειας βάρους για να έχεις πάντα καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε να το δούμε. Ξέρω, σίγουρα μπορεί να το έχεις ξανακούσει, ειδικότερα αν έχεις παρακολουθεί από διατροφολόγο, σίγουρα το έχεις ξανακάνει και στο έχουν ξαναπεί. Είναι κάτι πολύ απλό, δεν είναι εξειδημένο, δεν θα σου εμφανίσω την υπέρτατη λύση. Είναι πολύ απλά το ημερολόγιο καταγραφής. Είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια απώλειας βάρους, ειδικότερα αν θες να ελέγξεις τις διατροφικές σου συνήθειες, να καταλάβεις τα διατροφικά σου μοτίβα, αλλά και προφανώς να αλλάξεις τις διατροφικές σου συμπεριφορές. Σε μια έρευνα που είχε γίνει στο περιοδικό Obesity, είχε φανεί ότι άτομα τα οποία κατέγραφαν ό,τι κατανάλωναν, και ειδικότερα αν κατέγραφαν και τις μερίδες που κατανάλωναν ή ακόμα και τα μακροθετικά συστατικά που είχαν μέσα στην ημέρα, η προσπάθειά τους ήταν πολύ πιο αποτελεσματική σε σχέση με άτομα τα οποία δεν κατέγραφαν τίποτα. Δηλαδή, έχασαν πολύ πιο εύκολα βάρος σε σχέση με άτομα τα οποία δεν κατέγραφαν καθόλου τις διατροφικές τους συνήθειες ανά ημέρα. Και το πιο μεγάλο αποτέλεσμα σε αυτήν την έρευνα είναι ότι αυτό χρειάζονταν μόνο 15 λεπτά την ημέρα, το να καταγράψουν τι κατανάλωναν. Ξέρω ότι το ημερολόγιο καταγραφής είναι κάτι πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους. Μπορεί να τρέχεις μέσα στην ημέρα, μπορεί να είσαι πιεσμένος, αγχωμένος, στεσσαρισμένος, να ξεχνάς το χαρτί, να ξεχνάς την καταγραφή, να το αφήνεις για την επόμενη μέρα και να μην θυμάσαι τι έχεις καταναλώσει την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, είναι αρκετά αποτελεσματικό γιατί για τον εξής απλό λόγο. Διότι σε βοηθάει στο να αποκρυπτογραφήσεις κάποια διατροφικά σου μοτίβα, αλλά και ίσως κάποια τσιμπολογήματα μέσα στην ημέρα. Μπορεί να γυρνάς από τη δουλειά και να τσιμπολογάς κάποιους ξηρούς καρπούς, μπορεί να είσαι έξω σε ένα μπουφέ και να τσιμπολογάς μικρά γλυκίσματα και μικρά εδέσματα. Αν αυτά δεν τα καταγράψεις, τότε θα συγκεντρωθούν πάρα πολλά μέσα στην ημέρα και πραγματικά δεν τα θυμάσαι. Αν δεν τα καταγράψεις εκείνη τη στιγμή ή σε ένα ημερολόγιο καταγραφής, δεν θα έχεις το συνολικό θερμιδικό μέσα στην ημέρα προσλαμβάνεις. Οπότε το ημερολόγιο καταγραφής είναι αποτελεσματικό καθαρά και μόνο για αυτόν τον λόγο. Μπορεί να σε βοηθήσει στο να καταλάβεις από μόνος σου τι καταναλώνεις συνολικά μέσα σε μία ημέρα, αλλά και να καταλάβεις δικά σου μοτίβα και συνήθειες που γίνονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Στη συνέχεια του βίντεο θέλω να δούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορείς να αντιστοποιήσεις τα αποτελέσματα του ημερολογίου καταγραφής. Είναι 5 τρόποι. Ξεκινάμε με τον πρώτο. Ο πρώτος τρόπος είναι να βρεις κάτι το οποίο σου ταιριάζει. Σε πολλούς ανθρώπους το απλό χαρτί ημερολογίου καταγραφής μπορεί να μην τους βοηθάει. Μπορεί να το ξεχνάνε. Γι' αυτό θέλω να βρεις έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό έτσι ώστε να καταγράφεις κάποια πράγματα μέσα στην ημέρα και μέσα στην εβδομάδα. Αυτό εκτός από το απλό χαρτί μπορεί να είναι σε μια online εφαρμογή. Μπορώ να σου δώσω δύο παραδείγματα. Είναι το πολύ γνωστό MyFitnessPal, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις από το Google Play Store και ίσως το έχεις ακούσει. Και μια άλλη εφαρμογή είναι το Τι Τρώω, μου το είχε πει μια πελάτησα που την είχαμε δει και μαζί, την εφαρμογή, επίσης από το Google Play Store. Τι Τρώω, όπως το ακούς, στα Greeklist, TITROO. Δύο πολύ καλές εφαρμογές, ώστε αν δεν είσαι ο τύπος του χαρτιού, να τα καταγράφεις στο κινητό σου όταν είσαι εν κινήσει και θα σε βοηθήσουν, αν θες να είσαι και ένα βήμα παραπέρα, να δεις λίγο τα μακροθετικά συστατικά που μπορείς να έχεις μέσα στην ημέρα, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπος. Είτε μία άλλη λύση θα ήταν να φωτογραφίσεις ό,τι καταναλώνεις μέσα στην ημέρα και να το συγκεντρώσεις σε κάποιους φακέλους στο κινητό σου από το να το καταγράφεις. Οπότε, αν θες να δεις μια πραγματική διαφορά στην απώλεια βάρους, αν βαριέσαι το ημερολόγιο καταγραφής, βρες κάποιον τρόπο ο οποίος θα σε ευκολύνει, θα σε ευχαριστεί, θα είναι πιο εύκολος, πιο ευέλικτος. Και κάτω στην αρχή της προσπάθειάς σου. Μετά μπορεί να μην χρειαστεί να το κάνεις εφού ζωής ή σε ένα βάθος εξαμήνου και 12 μήνου. Ο δεύτερος τρόπος είναι να καταγράψεις ό,τι καταναλώνεις όσο πιο σύντομα γίνεται. Αν δεν το καταγράψεις εκείνη τη στιγμή,
το μυαλό σου θα το διαγράψει. Πολύ απλά προς το καταλάβεις, ακόμα και εγώ το βλέπω, αν δεν καταγράψω κάτι, παραδείγματος χάρη δεν θυμάμαι ότι έχω καταναλώσει τη χθεσινή ημέρα. Πόσο μάλλον μπορεί μέσα σε μισή ώρα να ξεχάνεις τι έχεις φάει πριν από μία ώρα. Οπότε ό,τι καταναλώνεις θέλουμε να το καταγράφεις ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Θα είναι 5 λεπτά μετά, θα είναι εκείνη την χρονική στιγμή, θα είναι στο τέλος της ημέρας που θα κάνεις ένα refresh και θα βλέπεις συνολικά τι έχεις καταναλώσει μέσα στην ημέρα και θα το καταγράφεις. Μην αφήνεις το χρόνο να περάσει. Μην αφήνεις την επόμενη μέρα τη μεθεπόμενη μέρα. Γιατί πολύ απλά θα το ξεχάσεις και δεν θα θυμάσαι τι έχεις φάει και θα νομίζεις ότι όλα έχουν πάει καλά, ενώ μπορεί να έχεις κάνει 5-10 τσιμπολογήματα την χθεσινή ημέρα, τα οποία θα σου έχουν προσδώσει πάρα πολλές θερμίδες. Τρίτος τρόπος, θέλουμε να είσαι ειλικρινής. Στο ημερολόγιο καταγραφής και στην προσπάθειά σου θέλουμε να είσαι ειλικρινής. Τι εννοώ με αυτό? Θέλουμε να καταγράφεις τα πάντα. Μην καταγράφεις μόνο τις καλές σου ημέρες που τα έχεις πάει τέλεια, τα γεύματά σου έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία, είναι μετρημένα, είναι δομημένα, είναι σωστά γεύματα. Κατέγραψε ακόμα και τις μέρες που όλα έχουν πάει χάλια. Κατέγραψε τις ημέρες που μπορεί να έχεις φάει έξω πίτσες, να έχεις φάει έξω σουβλάκια, να είσαι σε ένα μπουφέ και να έχεις φάει δίχως άβρια. Ακόμα και αυτές τις ημέρες τις θέλουμε για να καταλάβεις εσύ ο ίδιος πώς κινείσαι διατροφικά εκείνες τις στιγμές. Αν τα καταγράψεις όλα, θα έχεις μια πολύ καλύτερη συνολική εικόνα της διατροφής σου. Πόσο μάλλον ο διατροφολόγος που θα σε παρακολουθεί. Και αυτό σε βάθος χρόνου θα σε βοηθήσει στο να αποκρυπτογραφήσεις τα μοτίβα που είπαμε και προηγουμένως. Να καταλάβεις γιατί κάνεις αυτό που κάνεις. Τέταρτος τρόπος, μέτρησε οτιδήποτε επιπλέον έχει μέσα η μέρα σου. Από τους δίωξιους καρπούς που τσιμπολόγησες, από την μουστάρδα ή την μαγιονέζα που μπορεί να μπει και λίγο παραπάνω στο τόστ ή στην σαλάτα, από το καφέ σου που μπορεί να έχει αφρόγαλα, όλα αυτά μικρά πραγματάκια διατροφικά μπορούν να σου οδηγήσουν σε μια πολύ ψηλή πρόσληψη θερμίδων. Οπότε ακόμα και αυτά θέλουμε να τα μετρήσεις. Ένας άλλος τρόπος μπορεί να είναι το να μετρήσεις ακόμα και τις ποσότητές σου. Με τον πολύ απλό κανόνα που μπορεί να είναι η παλάμη, οι χούφτες, η γροθιά. Οπότε μην καταγράψεις απλά στην προλόγιο σου ότι έφαγες κοτόπουλο με ρύζι. Κατέγραψε περίπου πόσο κοτόπουλο έφαγες, πόσο εσωτερικά παλάμη κοτόπουλο έφαγες και ίσως πόσα φλιτζάνια ρύζι. Αυτό θα σε βοηθήσει να δεις συνολικά μέσα στην ημέρα τις ποσότητες που ακολουθείς. Προφανώς όμως και στον διατροφολόγο στον οποίο θα σε παρακολουθεί να δει και αυτός συγκεκριμένα ποσοτικά που ξεφεύγεις και τι έχεις συνολικά μέσα στην ημέρα. Και πέμπτος και τελευταίος τρόπος είναι να παρακολουθήσεις την διάθεσή σου. Οτιδήποτε επιλέγουμε, οποιαδήποτε διατροφική επιλογή έχουμε, έχει ένα μικρό έναυσμα. Συνδέεται προφανώς με τη διάθεσή μας. Μπορεί να είσαι κακά ψυχολογικά, να είσαι στεναχωρημένος, εκνευρισμένος και να ξεσπάς το φαγητό. Το ημερολόγιο καταγραφής θα σε βοηθήσει στο να δεις τι συμβαίνει σε αυτή την κατάσταση. Στην Nutri Pass έχουμε ειδικά τέτοια ερωτηματολόγια και ημερολόγια εκτός του ημερολόγιου διατροφικής καταγραφής. Ημερολόγια τα οποία σε βοηθάνε να αναλύσεις πριν από μια συγκεκριμένη συνήθεια και από ένα συγκεκριμένο μοτίβο τι συμβαίνει πριν από μια ώρα, πριν από 15 λεπτά, την διάρκεια που το καταναλώνεις, ακόμα και μετά τη διάρκεια που έκανες αυτή τη συνήθεια. Αυτό το σπάσιμο της συνήθειας και το τι γίνεται πριν, μετά και κατά τη διάρκεια μπορεί να σε βοηθήσει πραγματικά στο να καταλάβεις το τι ακολουθείς, το τι μοτίβο ακολουθείς, το να καταλάβεις πώς αισθάνεσαι, πόσο λυπημένος ήσουν, με ποιον έκανες αυτό το γεύμα, πού βρισκόσουν όταν έκανες αυτό το σνακ ή το γεύμα, και από εκεί και πέρα να βρούμε εφικτές λύσεις ώστε να καταφέρεις να ξεφύγεις από αυτή την κακιά συνήθεια. Αυτοί είναι οι 5 τρόποι που μπορείς να μεγιστοποιήσεις τα αποτελέσματα ενός ημερολογίου διατροφικής καταγραφής. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ελπίζω και εσύ σε κάθε προσπάθειά σου να το βάζεις σε πράξη, να μην το αμελείς. Αν το αμελείς και είσαι ξεχασιάρης τύπος, βρες τρόπους ή βρες τρόπους μαζί με τον επιστήμονα που σε παρακολουθεί, στο να είναι μια πιο εύκολη διαδικασία. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν να το διατηρήσεις στα πρώτα στάδια της προσπάθειάς σου και ύστερα να το ελαχιστοποιήσεις. Όταν έχεις καταλάβει δηλαδή το πώς κινείσαι διατροφικά και το τι ατασταλίες κάνεις και το τι μοτίβα ακολουθείς. Μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στο να αλλάξεις συνήθειες, να καταλάβεις εσύ ο ίδιος που ξεφεύγεις και τι παραπάνω κάνεις στην ημέρα, γιατί πραγματικά ο εγκέφαλός μας
από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να διαγράψει το οτιδήποτε σαν συνήθεια και σαν συμπολόγημα. Βάλ το σε πράξη, μην το αμελείς, θα σε βοηθήσει πραγματικά στην προσπάθεια απώλειας βάρους. Ελπίζω το βίντεο να σε βοήθησε. Οποιαδήποτε απορία έχεις, θέλω να καταγράψεις από κάτω με ένα comment στο βίντεο και φυσικά να στην απαντήσω και να σε βοηθήσω. Θα να κάνεις ένα like και ένα thumbs up στο βίντεο και φυσικά ένα subscribe στο κανάλι, έτσι ώστε να βλέπεις πρώτος τα επόμενα βίντεο που θα βγαίνουν. Σε χαιρετώ, καλή συνέχεια, βάλ το σε πράξη και τα λέμε στο επόμενο.